Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου του 2024. Είναι μια κρίσιμη μέρα, γιατί αυτή τη στιγμή που κάνουμε την εκπομπή, είναι γύρω στις 7 το απόγευμα, το βράδυ δηλαδή, είναι σε εξέλιξη, δεν είδα τίποτα ακόμα, είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη, η πενταμερής σύσκεψη που γίνεται στην Κύπρο, για το θέμα του καλωδίου σύνδεσης. Η εγγραφή της εκπομπής διαρκεί μια μισή ώρα, μέχρι το τέλος θα κάνω διακοπή, θα δω αν έχουμε τίποτα, στο τέλος θα σε ενημερώσω. Είναι όμως μια κρίσιμη μέρα και θα εξηγήσω παρακάτω, θα αναπτύξω το θέμα, θα πούμε γιατί είναι κρίσιμη. Επίσης θα ήθελα να πω ως πρώτο θέμα στην απόψινή μας εκπομπή το στραβό δρόμο που έχει πάρει η πολιτική στην Ελλάδα, υπό τη γενική έννοια, δεν το εξειδικεύω, υπό τη γενική έννοια. Και τι εννοώ. Ξέρετε, είχα δει στην Τουρκία, το έχω ξαναπεί, ότι το κόμμα που εκφράζει τον κουρδικό λαό στην Τουρκία είχε κάνει ακαδημίες πολιτικής. Και στις μεγάλες πόλεις, 10-15 μεγάλες πόλεις της Τουρκίας, είτε στο Κουρδιστάν, το τουρκοκρατούμενο, είτε στην υπόλοιπη Ανατολία, άρχισαν να λειτουργούν αυτές οι ακαδημίες πολιτικής με καθηγητές πανεπιστημίου, διεθνολόγους, κοινωνιολόγους, όχι απαραίτητα Τούρκους, Κούρδους και Τούρκους, και έκαναν μαθήματα σε στελέχη του κόμματος αλλά και στους απλούς πολίτες. Και επειδή παρακολούθησε αυτή τη διαδικασία, πραγματικά έμεινα άναυδος με το επίπεδο και του διαλόγου, του επιστημονικού διαλόγου που ανέπτυσαν οι καθηγητές και με τον τρόπο που πρόσληψης αυτής της διαδικασίας, αυτού του διαλόγου από τους πολίτες. Και παρατηρώ ότι και σε επαφές που έχουμε τους Κούρδους εδώ στις Βρυξέλλες και όπου αλλού, παρατηρώ το επίπεδο της πολιτικής σκέψης και του πολιτικού λόγου τους. Πραγματικά, οι άνθρωποι θα μου πείτε, με αυτό ζουν, αυτή είναι η ζωή τους, διότι τους έχουν και το τεράστιο ζήτημα. Πάμε τώρα να έρθουμε από εδώ μεριά. Πιστεύω ακράδαντα ότι τα κόμματα εδώ, που παίρνουν εκατομμύρια από τον κρατικό κορβανά, από εμάς δηλαδή, θα πρέπει να κάνουν και αυτά ακαδημίες πολιτικής και να αρχίσουν πλέον τα στελέχη, ακόμα και βουλευτές, υπουργοί, να μαθαίνουν πολιτική. Πολιτική δεν είναι αυτό που κάνουν. Αυτό που κάνουν εδώ, και αναφέρομαι τώρα στα ελληνοτουρκικά και θα αποδείξω γιατί, αυτό είναι καταστροφή. Δηλαδή, δεν έχουν αντιληφθεί ποια είναι η σημασία των συμβολισμών, της φωτογράφησης, των δηλώσεων. Δεν το έχουν αντιληφθεί. Αυτό που αντιλήφθηκε η Βανδύ, δεν το αντιλήφθηκαν η πολιτική ηγεσία που έστειλε τον υποστράτηγο και ο ίδιος ο υποστράτηγος. Θα σας πω τώρα μία... Εντάξει, δεν είναι απόρρετο, το συζήτησε ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν διευθυντής στο δεύτερο επιτελικό γραφείο, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Με αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον κύριο Γράψα. Κάποια στιγμή, και τότε υπήρχαν ΜΟΕ, και τα ΜΟΕ ερχόντας απ' έξω έργο, μας τα φορούσαν θέση, καπέλο. Τότε λοιπόν είχε προγραμματιστεί μία επίσκεψη του κυρίου Γράψα στην Άγκυρα. Στην επίσκεψη είχε συμπεριληφθεί και ο αδερφός μου, με τις οικογένειες θα πήγαιναν, σας είπα, ήταν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, να είχαμε να λέγαμε. Μέσα από τις διαβουλεύσεις έστειλαν και το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα προέβλεπε επίσκεψη για κατάθεση στεφάνου στο μαυσολείο του Μουσταφά Κεμάλ. Πήρε λοιπόν το χαρτί όταν τα είδε, αφού είχαν γίνει διαβουλεύσεις, είχαν κλείσει εισιτήρια, ξέρω εγώ. Πήρε λοιπόν ο Γράψας, μετά από εισήγηση και του αδερφού μου, καλά λέει, τι θα πάμε να προσκυνήσουμε στο σφαγιά μας. Και έκανε ένα χ στο χαρτί, πάρ' το από εδώ, δεν πηγαίνουμε. Επικαλέστηκαν υπηρεσιακούς λόγους και δεν πήγαν ποτέ. Εντάξει, πληροφορούμε ότι και τώρα με τον υποστράτηγο που πήγε, κατ' εντολήν του Μαξίμου, ο Δένδιας έκανε ότι κοιμόταν κι αυτός, δεν είχε πει κάποτε ο Τόσκας να κάνετε ότι κοιμάστε. Αυτός έκανε ότι κοιμόταν, πρότειναν και σε άλλους να πάνε. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα, και αρνήθηκαν.
δεν ήταν διαταγή, ήταν μια πρόταση. Συζητούσαν να πάτε, αρνήθηκαν και πήγε ο υποστράτηγος. Αυτά τι δείχνουν? Α, πάμε τώρα, έρχονται τα χειρότερα. Ναι, ναι, έρχονται τα χειρότερα. Τόσο καιρό σας έχουμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή και έχουμε αναρωτηθεί γιατί η Ελλάδα δεν κάνει διάβημα στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν καταλαβαίνετε ότι όταν αφήνετε τους άλλους να μιλούν συνεχώς για τη γαλάζια πατρίδα, να την εντάσσουν και στα μαθήματα, παρεμπιπτόντος, ο κύριος Γεραπετρίτης, όταν το ρώτησε ο του θαύματος ένας δημοσιογράφος, τι γίνεται με τη γαλάζια πατρίδα, τη βάζουν στα σχολεία, δεν θα πείτε τίποτα? Κάτσε πρώτα να τη βάλουν, λέει. Την έβαλα λοιπόν από σήμερα, από χθες. Τι γίνεται, κύριε Γεραπετρίτη, ακόμα να σηκωθούμε, ακόμα σε υπόκληση είμαστε? Ακόμα να σηκωθούμε? Λοιπόν, γαλάζια πατρίδα, γαλάζια πατρίδα, λένε, θα υπερασπιστούμε, και κανένας δεν του κόβει τη γλώσσα. Με την πολιτική έννοια μιλάω. Δηλαδή, τι είπες, χραπ, του κόβεις τη γλώσσα. Διάβημα στην Τουρκία και κοινοποίηση στις ΗΠΑ, το μεγάλο μπάστακα που μας λέει ΜΟΕ και τα λοιπά. Πώς ΜΟΕ? ΜΟΕ με γαλάζια πατρίδα? Και προσέξτε, ακριβώς επειδή δεν απαντάμε, ακούστε τι έγινε. Ο Μητσοτάκης, τον ρώτησε ένας δημοσιογράφος, ο του θαύματος πάλι, τι γίνεται ρε με τους Τούρκους και με τη γαλάζια πατρίδα? Και λέει ο Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκη, στη συνέντευξη, λέει δεν είμαστε, εμείς ξέρουμε, λέει, ότι δεν έχει αλλάξει η Τουρκία την επεκτατική της, αναθεωρητική της πολιτική, δεν έχει αλλάξει τίποτα, είναι η γαλάζια πατρίδα και γι' αυτό εμείς αυξάνουμε την αποτρεπτική μας ισχύ. Προσέξτε, αυτό λέγεται ετεροκαθορισμός. Η Ελλάδα, άσχετα με το τι κάνει η Τουρκία, έπρεπε να είναι ούτως ή άλλως σε θέση να υπερασπιστεί έναντι οποιασδήποτε απειλή στην επικράτειά της. Τι κόλπα είναι αυτά? Κάνουν δυο υποβρύχια παραπάνω οι Τούρκοι, άντε να τρέξουν να κάνουμε κι εμείς. Αυτό είναι κράτος, αυτό είναι η Ελλάδα. Προσέξτε λοιπόν τώρα οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι παρεξηγήθηκαν. Σου λέει, πώς είναι δυνατόν να μιλάει για γαλάζια πατρίδα Μητσοτάκης? Τόσο καιρό την ανέχεται. Τώρα τι έπαθε και την επικαλείται? Και σας πληροφορώ, εδώ σας το έχω ξαναπεί, αυτοί κάτι έχουν συμφωνήσει, δεν έχουν βάλει υπογραφές. Ατύπως κάτι έχουν συμφωνήσει και τώρα σδριμώχτηκε, είπε για τη γαλάζια πατρίδα και οι Τούρκοι σου λένε, τι γίνεται εδώ ρε, πας να μας χαλάσεις την ιστορία, τόσο καιρό την ανέχεσαι και τώρα την επικαλείσαι? Για να δούμε τι είπαν, και αποδελτίωσα μόνο 4-5 εφημερίδες για το θέμα. Λοιπόν, Χουριέτ, η γαλάζια πατρίδα και πάλι στα χείλη του Μητσοτάκη. Προσέξτε τώρα, τι έχουν μάθει οι Τούρκοι? Έχουν εμπεδώσει ότι αυτοί έχουν δικαίωμα να μιλούν για τη γαλάζια πατρίδα και η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να την αμφισβητεί, όχι να την αμφισβητεί, να την παίρνει και να τη σκίζει. Πολιτικό το τρόπο. Καταλάβατε που φτάσαμε? Γι' αυτό σας είπα πρέπει να τους κάνουμε μαθήματα. Αλλά μαθήματα να κάνεις σε κάποιον που όντως τον ενδιαφέρει η πραγματική πολιτική και όντως έχει διαθέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία των πολιτών, της πατρίδας αυτή, και να τους κάνουμε ακαδημίες πολιτικής, σταυρόλεξα θα λύνουν, διότι δεν τους νοιάζει. Να η απόδειξη. Πώς είναι δυνατόν ο άλλος τόσα χρόνια να σου λέγεται γαλάζια πατρίδα και εσύ να μην κάνεις ένα διάβημα και να ψελίζεις κάτι στη Θεσσαλονίκη και να μας την πέφτουν όλες τις ευημερίδες οι τουρκικές? Εκπλήσονται, σου λένε, παιδιά, τόσο καιρό το ανέχεστε και τώρα μας το επικαλείστε. Λέει λοιπόν η Χουριέτ, ο Έλληνας ηγέτης Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Ερντογάν αυτόν το μήνα, υποστήριξε ότι η πολιτική της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα παρά το πρόσφατο θετικό κλίμα στη σχέση των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω της πολιτικής της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας, εξέφρασε την απαισιοδοξία του για οποιαδήποτε σημαντική πρόοδο στη σχέση των δύο χωρών, παρά τη θετική πρόσφατα ατμόσφαιρα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη γραμμή Άγκυρας-Αθήνας. Καταλάβατε, θετική ατμόσφαιρα ενώ υπάρχει η γαλάζια πατρίδα. Εδώ είναι ο παραλογισμός που σας λέω. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν
στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη το 2ο 15ο του Σεπτεμβρίου, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ότι δεν είχα ποτέ αυταπάτες για τις δυσκολίες στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Υπήρξαν κάποια θετικά πράγματα στην πρόσφατη διαδικασία προσέγγισης. Ναι, ας σας πω κάτι, ακόμα και να μπω σε αυτή τη λογική την μπακαλίστικη. Είπε κάποια θετικά και είπε κάποια αρνητικά. Ας κάνουμε ένα ισοζύγιο. Τι θα μείνει στο καλάθι? Κάποια θετικά, δηλαδή ότι δεν κάνουν παραβιάσεις που το είπα. Οι παραβιάσεις δεν γίνονται για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν κάνουμε κι εμείς χρήση κυριαρχικού δικαιώματος να πετούν τα δικά μας αεροσκάφη πάνω από την ελληνική επικράτεια. Δεν πετάνε. Και δεύτερον, υπάρχει έγγραφο που χάρη στον Μενέντες, έγγραφο απόρριτο που δεν μπορεί να βγει από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, στο οποίο η Τουρκία έχει δεσμευτεί ότι δεν θα πετάει, δεν θα παραβιάζει ένα ελληνικό εναέριο χώρο, ούτε θα κάνει υπερτήσεις, διότι αν γίνει αυτό, σταματάει αυτόματα η διαδικασία των F-16. Αυτά έχουν διαρρεύσει και απαγορεύεται να βγει το έγγραφο, γιατί το έχει θέσει η Τουρκία ως όρο. Διότι αν βγει, θα ξεσκίσουν τον Ερντογάν οι δικοί τους, λέει, τι ήταν αυτό που υπέγραψες, τέτοια δέσμευση. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, αλλά είναι ένα θέμα που το πετύχαμε. Γιατί να το επικαλείσαι όταν υπάρχει και το θέμα ότι δεν πετάμε κι εμείς? Λοιπόν, κάναμε μια υποχώρηση και όταν πάρουν τα F-16, μετά τι θα γίνει? Θα ισχύσει αυτό το έγγραφο? Από εκεί και μετά τι μας μένει? Το ότι έρχονται οι Τούρκοι στα νησιά, αυτό το μεταναστευτικό δεν έχει υπερδιπλασιαστεί? Τι μας έχει μείνει λοιπόν από αυτή τα ορισμένα θετικά? Για πάμε στα αρνητικά όμως. Η γαλάζια πατρίδα δεν εμπεδώνεται κάθε μέρα που περνάει όταν δεν την ανατρέπει στην πράξη? Όταν αφήνει τους Τούρκους να ψαρεύουν στα 1000 μέτρα από τις ακτές σου? Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει και με το καλώδιο. Η Τζουμχουριέτ, ξέσπασμα Μητσοτάκη για τη γαλάζια πατρίδα. Λέει περίπου τα ίδια κι αυτός. Η Μιλιέτ, η Τουρκία ως δικαιολογία για τον υπερεξοπλισμό. Και λέει επικαλείται το πρόβλημα της Τουρκίας και λέει ερωτηθείς για την Τουρκία, δήλωσε τα εξής. Γνωρίζω τις δυσκολίες στη διαδικασία προσέγγισης με την Τουρκία. Εξ αρχής το προσέγγιζα με ρεαλισμό, κρατώντας τα θετικά για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Μπακαλίστικο, έτσι, πώς το έκανε ο Χατζηχρήστος τότε? Το γεγονός ότι δεν έχουν παραβιάσεις και παραβάσεις, η καλύτερη συνεργασία για το μεταναστευτικό που δεν υπάρχει και η Visa Express για τους Τούρκους επισκέπτες, γιατί αυτή είναι για τους Τούρκους θετικό, δεν είναι για μας. Διότι οι Τούρκοι άνοιξαν το παραθυράκι με τα ελληνικά νησιά για να πάρουν το μεγάλο, που είναι η άρση της Visa Schengen, θα πούν στους Ευρωπαίους, να, ορίστε, άνοιξε η Ελλάδα, δεν έγινε τίποτα, δεν μένει κανένας, ανοίξτε και εσείς τις πόρτες σας. Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι αναγνωρίζει με σαφήνεια ότι ο πυρήνας του τουρκικού αναθεωρητισμού δεν έχει αλλάξει. Η γαλάζια πατρίδα παραμένει στο τραπέζι και συνιστά μία αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ απέδωσε την αύξηση των αμυντικών δαπανών στα προβλήματα με την Τουρκία, λέγοντας ότι αν πιστεύουμε ότι είχαμε λύσει τα προβλήματά μας για τα επόμενα χρόνια, δεν θα χρειαζόμαστε ένα σημαντικό μέρος των επενδύσεων που έχουμε κάνει για να αυξήσουμε την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων μας δυνάμεων. Αναφέροντας ότι το Υπουργείο Άμυνας και η κυβέρνηση θέλουν να εστιάσουν στην καινοτομία στον τομέα των συστημάτων κατά των μη επανδρομένων αεροσκαφών, ο Μητσοτάκης είπε ότι θέλουν να εξοπλίσουμε αυτά τα συστήματα τις υπάρχουσες φρεγάτες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και αναφέρεται στο ελληνικής κατασκευής αντιντρόν σύστημα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν σας ερωτώ, δηλαδή στην ουσία σαν να μας να εκπλήσονται που η Ελλάδα κάνει επίκληση της απειλής που λέγεται γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή σαν να μην έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Γιατί? Για τους λόγους που σας είπα πριν από λίγο. Διότι με τις δηλώσεις και τη συμπεριφορά μας τόσα χρόνια φαίνεται, δώσαμε την εντύπωση ότι τη ρουφήξαμε. Συγγνώμη για την έκφραση τώρα. Αυτό που λέγεται γαλάζια πατρίδα. Και σου λέει, αφού τόσο καιρό το είχες αποδεχθεί, τώρα τι φωνάζεις? Εντάξει. Ακαδημία πολιτικής λοιπόν, για να μην πω και τίποτα άλλο. Θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα του Netflix. Ξέρετε, δεν είναι απλό πραγματικά και αυτό εντάσσεται στο προηγούμενο θέμα στην Ακαδημία Πολιτικής. 50 χρόνια, ξέρετε,
τα εγκλήματα του τουρκικού στρατού στο νησί, στην Κύπρο, δεν είναι λόγια που πέρασαν από στόμα σε στόμα, να είναι μια μαρτυρία. Όχι. Όλα αυτά υπάρχουν στο φάκελο της Κύπρου, υπάρχουν ως μαρτυρίες με ντοκουμέντα μέσα και με υπογραφές. Δηλαδή, όλα αυτά τα εγκλήματα, 50 χρόνια, τα κρύψαμε κάτω από το χαλί. Τι να σας πω τώρα για τους βιασμούς, τι να σας πω για τις εκπρόσεις που έκαναν οι Άγγλοι μέσα στη βάση τους, τι να πεις, ντρέπεσαι να τα... Ούτε δεν μπορεί ο νου σου αυτά να τα σηκώσει, αυτά που έγιναν εκεί κάτω. Να έχουμε αγνοούμενους 3 μηνών, παιδιά. Τι έγιναν όλα αυτά? Δηλαδή, άμα δεν τα σκότωσαν οι Τούρκοι ανθρώπους άοπλους, πώς, από τι πέθαναν αυτοί? Εξαφανίστηκαν, εξαϊλώθηκαν? Και ποιος τους έθαψε σε ομαδικούς τάφους? Όλα αυτά λοιπόν, ολιγορία και της Αθήνας και της Κύπρου και της Λευκωσίας. Και να σας πω κάτι, το είχαμε επισημάνει εδώ από την αρχή του χρόνου. 50 χρόνια δεν κάνετε τίποτα. Έκανε κάποιος τη Φαμαγκούστα, το πήρε το Netflix και είδατε πώς αντέδρασε η Τουρκία. Είναι ακριβώς η ίδια αντίδραση με τη Γαλάζια Πατρίδα. Σου έδωσε τόσα χρόνια, αυτά τα είχατε καταπιεί. Τώρα γιατί τα βγάζετε? Που δεν τα βγάζουμε εμείς. Αν λοιπόν λειτουργούσαμε και αν θέλαμε, είτε Λευκοσία είτε Αθήνα, θα έδιναν από τα απόρριτα κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών, έχει να, θα δίναν 1-2 εκατομμύρια στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες, βάλ το χορηγούμενο. Και θα έφτανε η Φαμαγκούστα σε περισσότερα σπίτια και αποδέκτες από ό,τι θα πήγαινε από το Netflix. 1-2 εκατομμύρια, πάρτα. Θα νικούσαμε και την Τουρκία και το Netflix. Γιατί δεν το κάνουν, μπορείτε να μου πείτε? Γιατί δεν το θέλουν. Γιατί την πρόδωσαν την Κύπρο από το 1974 και συνεχίζουν να την προδίδουν μέχρι το 2024. Αυτό είναι. Αυτό είναι, και ακούστε τώρα τι μας λέει και ο Φρίξος Δαλίτης από το Φιλελεύθερο. Ενόχλησε πάρα πολύ την τουρκική πλευρά η συμπερίληψη της σειράς Φαμαγκούστα στην πλατφόρμα του Netflix. Κάποιες από τις ιστορικές αλήθειες που παρουσιάζονται στη σειρά μέσα από τις αφηγήσεις ηθοποιών αποτυπώνουν τη βαρβαρότητα της τουρκικής εισβολής και καταρρύπτουν το αφήγημα περί ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο το 1974. Μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας, αυτές οι μικρές ιστορίες που αποτελούν τα κομμάτια μιας ευρύτερης αλήθειας για το τι έγινε το 1974, μπορούν να φτάσουν σε όλο τον κόσμο, πράγμα που η Τουρκία ενοχλείται και δεν θέλει να γίνει. Ας έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε, φαίνεται ότι το ενδεχόμενο αυτό ενοχλεί την τουρκική κυβέρνηση, διότι αποκαλύπτει μια σειρά φρικαλαιοτήτων και ο μύθος περί ειρηνευτικής επιχείρησης καταραίει. Ούτε αυτό κατορθώσαμε να το σβήσουμε. Το σύριαλ όμως εμπεριέχει και ιστορικές ανακρίβειες. Στη γενική εικόνα του ωστόσο καταφέρνει να παρουσιάσει τις διάφορες πτυχές της τουρκικής εισβολής και το πώς αυτή χάραξε ανεξίτηλα την σύγχρονη κυπριακή ιστορία, αλλά και το πώς επηρέασε την εξέλιξη της κυπριακής κοινωνίας. Περιγράφει το δράμα των αγνοωμένων, τον πόνο της προσφυγιάς και του ξεριζωμού, τα ψυχικά τραύματα των ανθρώπων για τα όσα πέρασαν στην αιχμαλωσία από τον τουρκικό στρατό και αναδεικνύει το έγκλημα των βιασμών και το δράμα των γυναικών θυμάτων των Τούρκων στρατιωτών. Γυναίκες που έμεναν έγκυες και είτε αναγκάστηκαν να κάνουν έκτρωση, είτε να γεννήσουν τα παιδιά και να τα δώσουν σε υιοθεσία, και άλλες να ξενιτευτούν για να τα μεγαλώσουν μακριά από τα πικρόχολα σχόλια της κοινωνίας. Στην τηλεοπτική σειρά πολλές φορές η ιστορία αναμειγνύεται με τη μυθοπλασία, αλλά αυτό δεν αλλάζει την αλήθεια των γεγονότων. Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία του φακέλου της Κύπρου. Στα αρχεία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι καταχωρισμένες και καταχωνιασμένες όλες αυτές οι υποθέσεις που αποτελούν εγκλήματα του τουρκικού στρατού, καταθέσεις των θυμάτων και άλλο μαρτυρικό υλικό που καταδεικνύει τι πραγματικά έγινε με το πέρασμα του τουρκικού στρατού από την Κύπρο. Το ερώτημα είναι γιατί όλο αυτό το υλικό δεν αξιοποιήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την Ελληνική Δημοκρατία για να αναδείξει το έγκλημα εις βάρος της Κύπρου από τον τουρκικό στρατό. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια η πολιτεία δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με το δράμα αυτών των ανθρώπων, όχι για σκοπούς προπαγάνδας, αλλά για να δείξει πρώτα και κύρια η ίδια τη στήριξή της προς αυτούς. Η αλήθεια της ιστορίας δυστυχώς κρύφτηκε πίσω από την ανεπάρκεια του κράτους μας να μιλήσει με αλήθειες
και να τολμήσει να τις αγγίξει. Όπως συχνά αναφέρεται και στην τηλεοπτική σειρά από τους αφηγητές διαφόρων γεγονότων, η πολιτεία τους ξέχασε στο πέρασμα του χρόνου. Συγγενείς αγνοωμένων, εχμάλωτοι πολέμου που βασανίστηκαν στις τουρκικές φυλακές, αλλά και οι γυναίκες που βιάστηκαν και νιώθουν ότι σήκωσαν το σταυρό τους μόνες τους. Βαδίζουν σε ένα ατέλειωτο Γολγοθά, φορτωμένες από τη μία τις πληγές από τους βιαστές τους και από την άλλη τις πληγές από την κακία της κοινωνίας και από την αναλγησία του κράτους. Οι αλήθειες της ιστορίας είναι αμήλικτες και δεν καρφώνουν μόνο τα εγκλήματα της Τουρκίας, αλλά και τις αρχές του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας που άφησαν τα θύματα της εισβολής να ζουν με το αίσθημα της παραμέλησης και της αδιαφορίας. Φταίει όμως η πολιτεία και για πολλά άλλα που δεν τόλμησε να μιλήσει, όπως θα έπρεπε για τις αλήθειες της τουρκικής εισβολής. Φταίει που με την ατολμία της άφησε να βρουν έδαφος αφηγήματα εξιλέωσης του τουρκικού εγκλήματος. Ναι, έπρεπε να δείξει αποφασιστικότητα εναντίον εκείνων που με τις πράξεις τους έδωσαν τροφή στην τουρκική προπαγάνδα και αναφέρεται σε όσους Ελληνοκύπριους εγκάθετους όργανα ξένων συμφερόντων έκαναν εγκλήματα εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Έπρεπε να τους τιμωρήσει αυτούς για να αφαιρέσει κάθε δυνατότητα από την Τουρκία και από ορισμένους στις ελεύθερες περιοχές να επικαλούνται αυτά για να εξισώνουν τα κρατικά εγκλήματα. Εγκλήματα δηλαδή που έκαναν ομάδες που δεν είχαν καν κατεύθυνση από το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά τα εξισώνουμε τα εγκλήματα που ήταν σχέδιο της Τουρκίας. Διάφοροι. Πονάει η ιστορία αυτού του τόπου. Πονά πάρα πολύ, γιατί είναι γεμάτη πληγές οι οποίες ακόμα αιμορραγούν. Το παιχνίδι που παίχθηκε εις βάρος αυτού του λαού ήταν στημένο εξ αρχής και δυστυχώς οι ηγέτες του δεν κατάφεραν να τον προστατέψουν αυτόν τον λαό και συνεχίζουν να τον προδίδουν. Ηγέτες στη Λευκωσία και στην Αθήνα. Άμα συνεχιστεί έτσι πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε και κάποια για την πίεση. Διότι, καταλαβαίνετε, τρίτο θέμα, ακριβώς με τον ίδιο παρανομαστή. Διαβάζω, αυτός ο Τουρκοεβραίος που έκανε χιλιάδες σπίτια πάνω σε γη Ελλήνων της Κύπρου στα κατεχόμενα, με απίστευτο θράσος λέει αφήστε με, μην κρατάτε προφυλακισμένο. Ρεχώστε τον μέσα 400 χρόνια φυλακή. Χώστε τον αυτόν και τον οποιονδήποτε σφετερίζεται ελληνικές περιουσίες. Ξυπνήσατε μετά από 50 χρόνια να δείτε το θέμα. Και εννοώ το Κυπριακό κράτος. Άλλη μια απόδειξη. Άλλη μια απόδειξη μετά από 50 χρόνια. Προσέξτε τι γίνεται με την περίπτωσή του. Ξεσκίστε τους όσοι έχουν πάρει γη Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, όσους ξεσκίστε τους. Φάκελος, ένταλμα, διεθνές, στείλτε το παντού. Να μην κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Να μην κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Όχι αφήσατε δεκαετίες να παίρνουν και να χτίζουν σπίτια, να χτίζουν πολυκατοικίες, να χτίζουν καζίνο και μπουρδέλα πάνω σε περιουσίες των Ελλήνων της Κύπρου. Λοιπόν, ως τον μεγάλο εγκέφαλο της κατασκευαστικής εταιρείας Ντουμίνκα, που ευθύνεται για παράνομες αναπτύξεις γης πάνω σε ελληνοκυπριακές περιουσίες, του ομίλου ΑΦΙΚ στα κατεχόμενα, παρουσίασε χθες τον κατηγορούμενο Σιμών Μιστριέλ Αϊκούτ η κατηγορούσα αρχή ενώπιον του μονίμου κακουργιοδικίου Λευκωσίας. Ο δικηγόρος της Δημοκρατίας, Βασίλης Μπίσας, αιτιολογώντας με νομικά επιχειρήματα και στη βάση μαρτυρικού υλικού το αίτημά του, όπως ο 73χρονος παραμείνει υπόδικος μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης, αναφέρθηκε σε πτυχές του ανακριτικού έργου που μέχρι στιγμής δεν ήταν ευρέως γνωστές. Μεταξύ άλλων, αυτός λέει: εγώ δεν έχω καμία σχέση με εκείνη την εταιρεία, δεν είμαι τίποτα, αφήστε με ελεύθερο. Θα δείτε μετά τι άλλο λέει. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε κατάθεση που έδωσε ο οδηγός του Αϊκούτ λίγο μετά τη σύλληψη του εργοδότη του. Ο υπάλληλος του επιχειρηματία, όταν ρωτήθηκε από μέλος της αστυνομίας ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Ντουμίνκα, φέρεται να απάντησε ότι το μεγάλο αφεντικό της εταιρείας είναι ο Σιμών Μιστριέλ Αϊκούτ. The big boss δηλαδή. Αυτή δεν ήταν η μοναδική μαρτυρία που παρουσίασε ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής για να δείξει ότι ο Αϊκούτ είναι ο εγκέφαλος του σφετερισμού.
ο Μπίσας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε κατάθεση του γνωστού επιχειρηματία ανάπτυξης γης Σάβα Κάκου. Τι έκανε αυτός? Πήρε τον Σάβα Κάκου, που είναι επιχειρηματίας στις ελεύθερες περιοχές, τον πήγε στα κατεχόμενα για να τον εμπιστευτεί και να του δώσει γη να κάνουν μαζί δουλειά. Έλα να δεις τι έχω κάνει στα κατεχόμενα. Ο κατηγορούμενος που είναι τώρα υπόδικος. Και πήγε ο Κάκος και μου λέει: ναι, αυτός μου τα έδειξε, αυτός είναι ο αρχηγός. Γιατί αυτός δεν έχω καμία σχέση. Άλλη μια μαρτυρία στο κεφάλι δηλαδή. Επιπλέον ο Κάκος θα έκαναν δουλειά στην περιοχή Μακένζη, στις ελεύθερες περιοχές. Κατέθεσε πως από ξενάγηση που του έγινε από τον Γιακώβ στο Caesar Project, στα κατεχόμενα, και τα όσα του ανέφερε, προκύπτει ότι αναγέρθηκαν περίπου 7.000 διαμερίσματα, 30 εστιατόρια, καφετέρειες, καταστήματα και water parks, καθώς και ότι οι αγοραστές ήταν Ισραηλινοί, Ρώσοι, Ιρανοί, Αζέροι και από άλλες εθνικότητες. Όλους τους ξεσχίστε τους, όλους όμως, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Λοιπόν, οι κατηγορίες για τις οποίες θα δικαστεί είναι συνολικά 242. Και λέει, υπάρχει και το αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορά το ποσό των 43,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Και λέει ότι σε περίπτωση καταδίκης είναι ορατό το ενδεχόμενο επιβολής ποινής φυλάκισης μέχρι και για 14 χρόνια. Για 242 κατηγορίες μόνο 14 χρόνια, εντάξει, κατάλαβα, σε 2 χρόνια θα είναι έξω κι αυτός. Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα άλλα αναφέρθηκε από τον κατήγορο ότι ο Αϊκούτ έχει γεννηθεί στη Σμύρνη, έζησε στο Ισραήλ και διαθέτει διαβατήρια Ισραήλ, Πορτογαλίας και Τουρκίας, ενώ διαμένει στο κατεχόμενο χωριό του Τρικόμου. Επίσης, η υπεράσπιση του Αϊκούτ είναι δύο κυρίες δικηγόροι, Μαρία Νεοφύτου και Νικολέτα Χαραλαμπίδου. Και αυτές είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, λέει. Δεν θα φύγει γιατί έχει μεγάλη περιουσία στη Λάρνακα ο κύριος. Δηλαδή, μιλάμε ότι αυτοί δεν είχαν κανένα χαλινό. Την ώρα που έκαναν εγκλήματα εις βάρος Κυπριακής Δημοκρατίας στα κατεχόμενα, έπαιρναν και γη από κάτω. Σου λέει, δεν μας περάζει κανένας. Σαν να μην υπάρχει αυτό το κράτος. Και ξύπνησε μετά από 50 χρόνια. Λέει ότι είναι διατεθειμένος να δώσει, αφήστε τον ελεύθερο μέχρι να δικαστεί, δεν πρόκειται να φύγει αφού έχει περιουσία και άμα θέλετε, λέει, μπορείτε να την παγώσετε και σας δίνει και εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ. Επίσης είπε ότι δεν είναι δικιά του εταιρεία, ανήκει στους 2 γιους του και επίσης είπε ότι πάσχει από ότι του επιτέθηκαν στις φυλακές επειδή είναι Ισραηλινός και υπάρχουν Άραβες μέσα στις φυλακές, λέει, και κινδυνεύει, αφήστε τον έξω. Είναι σε μικρό κελί, 3 τετραγωνικά μέτρα, δώστε το κανένα σουίτα ρε παιδιά. Και ότι ταλαιπωρείται γιατί υποβάλλεται σε παθητικό κάπνισμα. Έχει πάσχει, λέει, από νοσοφοβία. Τέλος πάντων, δεν βγήκε ακόμα η απόφαση, νομίζω ότι θα βγει αύριο. Χώστε τον μέσα, όχι αυτόν μόνο, τον οποιοδήποτε διαβατήριο και να έχει, αμερικάνικο, γερμανικό, ρώσικο, χώστε τους μέσα. Μόνον έτσι θα δείξει η Κυπριακή Δημοκρατία ότι δεν πρόδωσε τον αγώνα για απελευθέρωση. Μόνον έτσι και με άλλες πράξεις φυσικά. Τώρα να ξαναγυρίσω λίγο στο προηγούμενο θέμα με το Netflix. Προσέξτε. Στις 118 ανέρχονται συνολικά ελληνοκύπριες γυναίκες που αγνοούνται από την τουρκική εισβολή το 1974, αγνοούμενες δηλαδή, και από αυτές ταυτοποιήθηκαν οι 26. Άλλες 248 γυναίκες θεωρούνται πεσούσες υπό την έννοια ότι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών ή δολοφονήθηκαν. Ανάμεσα στις γυναίκες περιλαμβάνονται 2 παιδιά ηλικίας 3 ετών. Γενικότερα όσον αφορά τα παιδιά που αγνοούνται, ανέρχονται σε 38, εκ των οποίων το μικρότερο που ταυτοποιήθηκε ήταν ηλικίας 6 μηνών, ενώ το μεγαλύτερο ήταν 18 ετών. Σχεδόν οι μισοί αγνοούμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται,
αφού όπως ανέφερε η Επίτροπος Προεδρίας για τα Ανθρωπιστικά Δικαιώματα Αθηνά Αριστοτέλους, το ποσοστό τους ανέρχεται στο 49%. Πρόσφατα εντοπίστηκαν λείψανα 7 αγνοωμένων και επίκειται ο εντοπισμός άλλων 7. Αυτά ποιος τα έκανε? Ο Φουφουτός. Ποιος τα έκανε? Αυτά δεν έπρεπε να κυκλοφορούν τα 50 χρόνια σε όλο τον κόσμο? Σε όλο τον κόσμο, για να δείχνουν τα εγκλήματα του τουρκικού στρατού. Και έπρεπε να βγει το Φαμαγκούστα και η αντίδραση με το Netflix να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα. Την Δευτέρα είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Υπογράφηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ της Αμερικής από τον Υπουργό Άμυνας και Υφυπουργό Άμυνας, Υπουργό Άμυνας της Κύπρου και Υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, ο δικός χάρτης διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Υπάρχει μια θεωρία, εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να πω αν είναι σωστή ή όχι, που λέει ότι εάν με την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας γινόταν οι απαραίτητες ενέργειες να ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στο ΝΑΤΟ, δεν θα είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε, ούτε εισβολή ούτε τίποτα στην Κύπρο. Και ότι τότε ο Μακάριος έπαιζε, λέει, με τους αδέσμευτους, με τους Σοβιετικούς, και αυτός ήταν ένας ενισχυτικός λόγος για την εισβολή. Δεν το πιστεύω. Το σχέδιο το ξεκίνησαν οι Άγγλοι με τους Τούρκους από το 1956, το βάλαν στο χαρτί. Από το 52-53 οι Άγγλοι έβαλαν τους Τούρκους στο Κυπριακό, στο παιχνίδι του Κυπριακού, όταν ήταν οι ίδιοι οι Άγγλοι στη Λοζάνη που τους πέταξαν έξω. Αυτοί έβαλαν τον όρο «Η Τουρκία παρετείται κάθε δικαιώματος από την Κύπρο», το 23 συνθήκη της Λοζάνης. Αλλά όταν είδαν τους Έλληνες να διεκδικούν, τότε έβαλαν τους Τούρκους στη μέση, η λογική του Διέρη και Βασίλευε. Βάλει τους Έλληνες με τους Τούρκους να πλακώνονται και εσύ να είσαι απ' έξω, από πάνω. Γι' αυτό δεν πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια τέτοια θεωρία. Ότι αν έμπαινε στο ΝΑΤΟ, ασφαλώς και δεν θα γινόταν τίποτα. Αλλά το ότι δεν μπήκε στο ΝΑΤΟ, ότι ήταν επιλογή του Μακάριου, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν τα ξέρω τα γεγονότα όλα της δεκαετίας του 60, την εκτίμησή μου λέω. Δεν το πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιθανότατα υπάρχει μια ποντιακή παροιμία, αλλά πραγματικά, επειδή σέβομαι τον κόσμο, δεν μπορώ να το πω, αλλά εδώ είναι. Όταν οι πόντιοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάναμε ένα λάθος, ξέρετε τι λέμε? Το σκατόν το έφαγα. Δηλαδή το λάθος που έκανα. Πιθανόν λοιπόν τώρα, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν ότι αυτό που δημιούργησαν στο νησί πλέον είναι ένα πρόβλημα και για τους ίδιους και θα μεγαλώσει το πρόβλημα. Κρατήστε εδώ την εκπομπή και κρατήστε την για να δείτε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Θα μεγαλώσει το πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες που οι ίδιες δημιούργησαν πάνω στο νησί. Πιθανόν με αυτή την κίνηση πάνε να κάνουν μια εξισορρόπηση της άθλιας ενέργειας του Κίσιγκερ να βάλει τους Τούρκους πάνω στο νησί. Το 1974. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έγινε με αυτόν τον οδικό χάρτη. Οδικό χάρτη διμερούς αμυντικής συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Παλμάς και η Υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδια για θέματα διεθνούς ασφάλειας Σελέστε Γουόλαντερ. Η σημερινή υπογραφή του οδικού χάρτη διμερούς αμυντικής συνεργασίας των Υπουργών των Υπουργείων Άμυνας των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ισχυρή ένδειξη της δέσμευσής μας για περαιτέρω αναβάθμιση και εμβάθυνση της σχέσης μας, δήλωσε ο Πάλμας. Στις δηλώσεις του μετά την υπογραφή του οδικού χάρτη, ο Κύπριος Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι έγινε μια ουσιώδης και επικοδομητική συζήτηση για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Αυτήν την περίοδο η στρατηγική μας σύμπραξη βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο που έχει υπάρξει ποτέ, είπε. Αναφερόμενος σε κοινούς στόχους και συμφέροντα των δύο χωρών, ο κύριος Παλμάς επισήμανε ότι αυτά είναι άμεσα συνυφασμένα με την προώθηση της ειρήνης και τη δημιουργία συνθήκων ασφάλειας, σταθερότητας, συνεργασίας και ευημερίας τόσο περιφερειακά όσο και διεθνώς.
Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην απόφαση για άρση του Αμερικανικού εμπάργου όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2022, απόφαση που ανανεώθηκε το 23 κάθε χρόνο, δηλαδή το μαρτύριο της σταγόνας. Γιατί δεν γίνεται πλήρης άρση? Για να μην στεναχωρηθεί ο Ερντογάν? Όπως είπε, οι δύο αποφάσεις αποτέλεσαν πολύ σημαντικές εξελίξεις, αφού διεύρυναν τις επιλογές της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προσπάθεια αναβάθμισης και εξυγχρονισμού του στρατιωτικού της υλικού. Από την πλευρά της, η Γόλαντερ έκανε λόγο για ένα σημαντικό ορόσημο στη διμερή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Αυτός ο οδικός χάρτης προωθεί τους κοινούς στόχους ασφάλειας και επιβεβαιώνει την εξαιρετική ανάπτυξη των σχέσεών μας, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, είπε η κυρία Γόλαντερ. Η Κύπρος έχει αποδείξει τη δέσμευσή της για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής, λειτουργώντας το 2006 ως ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εκένωσης από το Λίβανο και με την υποδοχή Αμερικανών από το Σουδάν και το Ισραήλ πέρυσι. Για να δείτε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι κινήσεις που κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, που παρουσιάζει εαυτήν, την επικράτειά της, ως έναν τόπο ειρήνης, διαμετακόμισης, σταθεροποίησης της αστάθειας μπροστά στην αστάθεια που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Σε ό,τι αφορά τον οδικό χάρτη, η κυρία Γόλαντερ είπε ότι βασίζεται στην ισχυρή και εύρωστη διμερή σχέση, αλλά και ότι χαρά σε ένα μονοπάτι για να συνεχίσουν οι δύο χώρες τα κοινά τους επιτεύγματα στο μέλλον. Είναι προφανές ότι η Κύπρος ευθυγραμμίζεται με τη Δύση, πρόσθεσε. Με τη Δύση μπορούσατε να την έχετε από το 1960, αλλά χώσατε τους Τούρκους από τότε μέσα στο παιχνίδι, που οι Τούρκοι δεν είναι με τη Δύση, όπως καταλάβατε, θα το δείτε παρακάτω. Ο Παλμάς πάντως την ενημέρωσε για τα θέματα του Κυπριακού και για την επιδιωκόμενη τριμερή κτλ. Λοιπόν, είναι 7:20 το βράδυ και ακόμα δεν έχουμε ούτε λευκό ούτε μαύρο καπνό από τη σύσκεψη στην Κύπρο. Απλά να πούμε το εξής. Πιθανόν η παρέμβαση της Αμερικανίδας πρέσβεως στη Λευκωσία σε ομιλία που έκανε στη Θεσσαλονίκη, στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που στην ουσία παρότρινε και ενθάρρυνε τους παίκτες Κύπρο, Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΑΔΜΙΕ και την εταιρεία την ιδιωτική, να συνεχίσουν και αυτό θα γίνει και δεν υπάρχει πρόβλημα, πιθανόν αυτό να έπαιξε ρόλο και είδαμε και το Γεραπετρίτη και το Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη να είναι πιο σίγουροι. Επίσης είδαμε ότι για δεύτερη μέρα σήμερα το πλοίο το ιταλικό πλέει σε διεθνή ύδατα, σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, σε διεθνή ύδατα, πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, και η τουρκική φρεγάτα είναι 25-30 μίλια μακριά, που δεν έχουμε παρεμπόδιση όπως έγινε στην Κάσο, και βλέπουμε ότι δεν έχουμε δήλωση επίσημη ακόμα από την Τουρκία μετά το γεγονός της Κάσου για το καλώδιο. Δεν έχουμε. Έχουμε όμως την επίσκεψη του Τούρκου Αντιπροέδρου στα κατεχόμενα, υπόψη ότι έχουν κάνει αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο από το Manav Gat υποθαλασσίως στα κατεχόμενα. Πήγα, είδα τις εγκαταστάσεις τότε με τον το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στη Σμύρνη, τον κύριο Ριζόπουλο, και τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα, που ήταν ένας Λεβαντίνος που ήξερε και ελληνικά. Ήμασταν σε ένα συνέδριο στην Ατάλεια και από εκεί πήγαμε οι τρεις μας, είδαμε τις εγκαταστάσεις αυτές, πώς παίρνουν δηλαδή το νερό που έρχεται από την οροσειρά του Ταύρου, έκαναν ένα τερματικό να φεύγει το καλώδιο να πάει στα κατεχόμενα. Και υπάρχει σχέδιο να περάσει και καλώδιο, είναι 60 χιλιόμετρο, όχι ναυτικά μίλια που σας είπα προχθές, να περάσει και καλώδιο για ηλεκτρική διασύνδεση των κατεχομένων με την Τουρκία. Αυτό η ηλεκτρική διασύνδεση, ενώ έχει συζητηθεί κατά το παρελθόν 2-3 φορές, ήταν, τώρα βλέπουμε, δεν είχε υλοποιηθεί. Βλέπουμε τώρα που υπάρχει το θέμα αυτό εν εξελίξη, τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας να πηγαίνει στα κατεχόμενα και να μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Και πες οι Τουρκοκύπροι και οι Τούρκοι, οι Ισλαμοφασίστες έχουν τα σχέδιά τους, το κάνουν αυτό. Λένε, γιατί ρε παιδιά να κάνετε στη βαθιά θάλασσα, αυτό είπε ο Τατάρ, που είναι
χιλιάδες μέτρα βάθος που είναι κατασκευαστικά δηλαδή για να υλοποιηθεί το έργο, είναι δύσκολο όντως. Και δεν έρχεται σε εμάς, είναι ούτε χίλια μέτρα λέει η θάλασσα μεταξύ κατεχομένων Κερίνιας και Μικρασιατικών ακτών, της Κηλικίας δηλαδή. Ελάτε να τα πάμε από εδώ, να συνδεθείτε λέει και η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της, του Δουβουκού, του ψευδοκράτους, με την Τουρκία και από εκεί με την Ευρώπη. Και έρχονται αυτά τα δυο, και το νερό και αυτό, την παίρνουν οι εγκάθετοι της Άγκυρας, οι οποίοι δεν λέω ότι είναι εκουσίως και ακουσίως, εξαντικειμένου με τη συμπεριφορά τους, εξυπηρετούν τα σχέδια της Τουρκίας και λένε τι τα θέλετε τα καλώδια με την Ελλάδα, ελάτε να τα κάνουμε με την Τουρκία, που αυτό θα βοηθήσει και τη λύση. Ναι, θα βοηθήσει τη λύση που θέλει η Τουρκία, εκτουρκισμό ολόκληρο του νησιού. Και όταν κάποια στιγμή σου πει ο Ερντογάν, εγώ κλείνω το διακόπτη, με τι θα βλέπετε, με σπαρματσέτο θα διαβάζετε τα παιδιά σας στην Κύπρο? Τέλος πάντων, είναι τεράστια σημασίας οικονομικής, πολιτικής, γεωπολιτικής σημασίας το καλώδιο. Και εάν, επαναλαμβάνω, εάν πήγε ο Σκυλακάκης, πώς το λένε αυτόν, και ο Αδμιέ πήγαν κάτω, εάν ο αγωγός αυτός, το καλώδιο, τελικό στο σχέδιο δεν προχωρήσει, δεν θα ευθύνεται η Τουρκία. Θα ευθύνονται εδώ οι Εναθήνες, οι οποίοι το τορπίλησαν, διότι δεν θέλουν, όπως δεν θέλουν την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν θέλουν και την Ένωση, έστω και με καλώδιο. Έχουμε τώρα το θέμα της Τουρκίας. Είπαμε χθες ότι κάλεσε ο Αραβικός Σύνδεσμος στην Τουρκία για πρώτη φορά εδώ και 11 χρόνια στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών που γίνεται στο Κάιρο. Εκεί είναι και η έδρα του Αραβικού Συνδέσμου. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Γιατί την έκοψαν τότε οι Άραβες? Διότι η Τουρκία πρωτοστατούσε, ο Ερντογάν, στην Αραβική Άνοιξη, η οποία είχε ως στόχο να ανατρέψει τα καθεστώτα που είναι αυταρχικά, είπαμε και αυτά που είναι, και να πάρουν την εξουσία στελέχη της μουσουλμανικής αδερφότητας. Αυτό ήταν το μεγάλο όραμα του Ερντογάν, θα ήταν αυτός ο αρχηγός, έτσι, και όλων αυτών της μουσουλμανικής αδερφότητας, θα είχε μετατραπεί η Ανατολική Μεσόγειο σε μια μουσουλμανική λίμνη, δηλαδή την Τινησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Λωρίδα της Γάζας ούτως ή άλλως ήταν, η Χαμάς ήταν στη μουσουλμανική αδερφότητα, Λίβανος, Συρία, Τουρκία. Για βάλτε ένα χάρτη να δείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Μόνο η Κύπρος, η μισή Κύπρος δηλαδή, η ελεύθερη, και μια κουκίδα το Ισραήλ και η Κύπρος. Όλο το άλλο θα ήταν πράσινο, το χρώμα του Ισλάμ. Επειδή λοιπόν τότε πρωταγωνίστηκε, τον έκαναν χ τον Ερντογάν. Τώρα ο Ερντογάν λοιπόν, με αφορμή αυτά που γίνονται στη Γάζα, έκανε ένα αφήγημα που μπορεί να έχει και δώσει αλήθειες, ότι θέλει το Ισραήλ να δεν θα αρκεστεί στη Γάζα, δεν θα αρκεστεί στη Δυτική Όχθη, θα επεκτείνει την επιρροή του με δημιουργία ή με κατάληψη εδαφών ή με άλλο τρόπο, θα σας πω τώρα, και στην Αίγυπτο, τη Χερσόνησο, τη Σινά δηλαδή θέλει να πάρει, και το Λίβανο και τη Συρία, πώς όμως τη Συρία και την Τουρκία, με τη δημιουργία του κουρδικού κράτους. Λένε λοιπόν, το σπασάρει αυτό το παραμύθι, ότι το κουρδικό κράτος θα το δημιουργήσουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, αλλά στην ουσία μπορεί να λέγεται Κουρδιστάν, στην ουσία όμως θα είναι αυτοί. Και έτσι θα διαμελήσουν τα κράτη μας. Και με αυτόν τον τρόπο κατόρθωσε να πείσει τους Άραβες και με τη στάση που τηρεί, υποτίθεται υποστηρίζοντας τους Παλαιστίνιους, να τον καλέσουν. Και έτσι φέρνει αυτό το σκεπτικό, το αφήγημα, φέρνει κοντά την Τουρκία με την Αίγυπτο, που κινδυνεύουμε εμείς από αυτό, και ακόμα την Τουρκία και με τη Συρία. Τη Συρία τη φέρνει κοντά και η πίεση της Ρωσίας, που πιέζει τον Άσαντ, ο οποίος, Άσαντ, ξέρετε, στάθηκε στα πόδια του με τη βοήθεια της Ρωσίας, του Ιράν και της Κίνας, έτσι, και στέκεται ακόμα. Όμως σήμερα, μόλις σηκώθηκε ο Φιντάν να μιλήσει, είδα το βίντεο, να μιλήσει στη Σύνοδο, η αντιπροσωπεία της Συρίας σηκώθηκαν όρθιοι, υπερήφανοι και εγκατέλειψαν την αίθουσα. Έτσι κάνουν τα κράτη. Δεν κάνουν όπως κάναμε εμείς, να σου κατέχει την Κύπρο
να σου βγάζει τη γαλάζια πατρίδα και να τον καλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαχαχαχοχοχο. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, κύριοι. Ακολουθήστε τη σωστή πολιτική απέναντι στην Τουρκία, γιατί θα πληρώσουμε όλοι μαζί μεγάλο τίμημα της πολιτικής σας. Τώρα, είδα ένα ενδιαφέρον άρθρο που αναφέρεται στη στρατηγική της Τουρκίας να ενταχθεί στους BRICS. Και βλέπω και ο Μάθιου Μπράιζα. Ο Μάθιου Μπράιζα είναι ένας Αμερικανός, Ιουδαίος στο θρήσκευμα, δεν ξέρω, παντρεμένος με Τουρκάλα είναι, ο οποίος μένει στην Κωνσταντινούπολη, παλιά ήταν πρέσβης στο Αζερβαϊτζάν, νομίζω, υψηλόβαθμος διπλωμάτης του State Department, και ο Μπράιζα, και για να δω ποιοι άλλοι είναι, και ο George Dyson από το Control Risks, ακόμα και ο Αρντά Τούντζα, ανεξάρτητος οικονομολόγος και σύμβουλος με έδρα την Τουρκία, αυτοί οι τρεις αναπτύσσουν την στρατηγική της Τουρκίας για να ενταχθεί στους BRICS. Και λένε και αυτοί, σας το έχω ξαναπεί, δεν είναι προπαγάνδα αυτό. Ασχέτως με το που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη οι περισσότεροι Τούρκοι. Οι Τούρκοι σε ποσοστό 90-95%, αφήστε τους Κούρδους. Οι Κούρδοι είναι ο μοναδικός λαός στη Μέση Ανατολή που είναι φύση φιλοδυτική, είναι στραμμένη προς τη Δύση. Φύση. Εκτός από αυτούς που έπεσαν στην παγίδα του Ισλάμ. Οι περισσότεροι πάντως είναι φιλοδυτικοί. Και έχω πάει, έχω τους γνωρίσει και τους Μπαρζανικούς και τους Ταλαμπανικούς και τους Κούρδους του ΠΚΚ και όλους. Οι περισσότεροι, το 90% είναι προς τη Δύση. Στην Τουρκία είναι ακριβώς το αντίθετο. Το 90% είναι μισούν τη Δύση. Έχουν βαθύτατο σύμπλεγμα κατατερότητας. Και υπάρχουν και τα ιδεολογικά, το Ισλάμ και όλα αυτά. Οι βασικοί λόγοι είναι αυτοί λοιπόν που πηγαίνουν στους BRICS. Είναι αυτοί. Μην βλέπετε τι λένε διάφοροι που προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τις κυβερνήσεις τους, όπως ο πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής, που δεν ξέρω τι τον έχουν κάνει οι Τούρκοι εκεί, και λέει άλλαν τ' άλλον. Ακούστε τι λέει αυτός. Τον Ιούνιο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επισκέφθηκε τόσο την Κίνα όσο και τη Ρωσία. Η τελευταία για σύνοδος κορυφής BRICS, κατά την οποία ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι χαιρετίζει το ενδιαφέρον της Τουρκίας για ένταξη στον μπλοκ. Τότε, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τζεφ Φλέικ, δήλωσε σε συνέντευξή του ότι ελπίζει ότι η Τουρκία δεν θα ενταχθεί στην ομάδα, αλλά πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι θα επηρεάσει αρνητικά την ευθυγράμμιση της Τουρκίας με τη Δύση. Τώρα, συγγνώμη, αυτός εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Αμερικής? Δηλαδή, αν πάει στους BRICS η Τουρκία, αυτό δεν επηρεάζει τη σχέση της με τη Δύση? Πού υπηρετεί, σε άλλη χώρα υπηρετεί? Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα λοιπόν αυτό. Και διαβάζω τώρα ότι ο Πούτιν θέλει να πάει και στην Τουρκία και υπάρχει ένα θέμα με τα... θα το πούμε στην αυριανή. Πάντως, το θέμα της ένταξης της Τουρκίας στους BRICS είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ. Θα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Θα το παρακολουθούμε. Θα είμαστε εδώ. Γιατί, επαναλαμβάνω, επηρεάζει άμεσα τα συμφέροντα και τα ελληνικά συμφέροντα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ισραήλ τώρα. Η Αίγυπτος συμφώνησε να επιτρέψει στον Αμπάς να επισκεφθεί την Γάζα, αλλά θα σε επιτρέψω υπό τον όρο ότι θα σε επιτρέψει και το Ισραήλ. Το Ισραήλ είπε όχι. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενώ έστειλαν προσκλήσεις να καταταγούν στο στρατό 3.000 υπερορθόδοξοι που μέχρι τώρα, μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος, αυτοί εξαιρούνταν, και από αυτούς προσήλθαν μόνο 100 άτομα. Νετανιάχου, ακούω την κραυγή των οικογενειών των ομήρων που έχασαν το πολυτιμότερο πράγμα, τα παιδιά τους, τους δικούς τους δηλαδή. Η γυναίκα μου και εγώ κάνουμε συγκλονιστικές συναντήσεις με τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων που σπάνε τις καρδιές μας κομμάτια. Ακούω και τους υπόσχομαι ότι κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω πίσω τους απαχθέντες και να κερδίσω τον πόλεμο. Αβιγκτόρ Λίμπερμαν, επικεφαλής του Ισραήλ Μπεϊτενού, είπε, μιλώντας στην Κνεσέτ και απευθυνόμενος στον Νετανιάχου, είπε: «Η αδυναμία σας να διαχειριστείτε μία περίπλοκη μάχη και να αντέξετε την πίεση
έχει καταστρέψει εντελώς την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας. Δήλωση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Αρχίζω να σκέφτομαι με τρόμο ότι εάν η Ισραηλινή επίθεση δεν σταματήσει, θα μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή σχεδόν ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζωσέ Μπορέλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ασκήσει πολιτική και διπλωματική πίεση στο Ισραήλ και να απαιτήσει την κατάπαυση του πυρός. Τι είναι αυτό, θεωρητικό? Το Ισραήλ έκανε αεροπορικό βομβαρδισμό σε έναν καταβλισμό προσφύγων με σκηνές στην Αλ Μαουάση της Χαν Γιουνίς και εκεί σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι τουλάχιστον και άλλοι 60 τραυματίστηκαν. Κάηκαν 20 σκηνές προσφύγων. Το Ισραήλ λέει, ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει τρομοκράτες και ετοιμαζόταν να κάνουν τρομοκρατική επίθεση, γι' αυτό χτυπήσαμε και όποιον πάρει ο χάρος. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας: καταδικάζω το Ισραηλινό χτύπημα σε μια ασφαλή περιοχή στη Χαν Γιουνίς και όλα τα μέρη έχουν υποχρέωση να προστατεύσουν τους αμάχους. Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας: σταματήστε τον πόλεμο με το Ισραήλ και δεν θα το επαναλάβουμε. Σταματήσαμε το εμπόριο με το Ισραήλ και δεν θα το ξαναρχίσουμε αν δεν σταματήσει η επιθετικότητα του Ισραήλ στη Γάζα. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπολύει σειρά αεροπορικών επιδρομών σε πόλεις και κομοπόλεις στο νότιο Λίβανο. Χτύπησε και ένα ηγετικό στέλεχος της Χεζμπολά, διάβασα πριν από λίγο. Και έχουμε δήλωση. Ισραηλινός Υπουργός Πολέμου: μεταφέρουμε το κέντρο βάρος μας στο βόρειο μέτωπο με το Λίβανο. Πλησιάζει η ολοκλήρωση των στρατιωτικών αποστολών στη Γάζα. Η Χεζμπολάχ απάντησε στον Γκαλάντ, στον Υπουργό Πολέμου, Υπουργό Άμυνας δηλαδή, και με βομβαρδισμούς στη Γαλιλαία. Μεταξύ αυτών χτύπησαν και την περιοχή Μερών, όπου είναι και μία βάση της αεροπορίας εκεί. Επίσης, μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο έπεσαν κοντά στη συνοριακή πόλη Σλόμη και τραυμάτισαν ελαφρά 2 στρατιώτες. Ιρανή φρουρή της Επανάστασης. Εάν ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, το Ιράν θα υποστηρίξει πλήρως και ανεφόρον τη Χεζμπολάχ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης επιβεβαίωσαν την κατάρριψη ενός άλλου αμερικανικού μη επανδρομένου αεροσκάφους MQ-9 στον εναέριο χώρο της επαρχίας Σααντά. Αυτό είναι το 1ο ντρόν MQ-9 που καταρρύπτουν από τις 7 Οκτωβρίου και το 2ο μέσα τις τελευταίες 72 ώρες. Υπόψη είναι ότι αυτά κοστίζουν 30 εκατομμύρια το ένα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πρωινές ώρες, θα δούμε όσοι αντέξετε, θα δούμε το debate, την τηλεμαχία, πάρ' το πίσω το debate, την τηλεμαχία μεταξύ Τραμπ και Χάρις. Είπαμε ότι προετοιμάζονται, διάβασα ότι η Χάρις έκαναν πρόβες. Γίνονται πρόβες τώρα. Και μεταμφιέστηκε ένας συνεργάτης της Χίλαρη Κλίντον, νομίζω. Τον έβαλαν προσωπίδα για Τραμπ, τον έβαλαν απέναντι, μιλούσε σαν τον Τραμπ και έγινε η... Αυτά, οι πρόβες παίζουν μεγάλο ρόλο σε όλα πάντως. Ο Μπλίνκεν: η Ρωσία έχει λάβει βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Σήμερα θα ανακοινώσουμε πρόσθετες κυρώσεις κατά το Ιράν. Ο Πούτιν βασίζεται όλο και περισσότερο στη βοήθεια από το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Η Ρωσία μοιράζεται τεχνολογική, δίνει τεχνολογία στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης και της πυρηνικής τεχνολογίας. Για αυτό το θέμα, Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία έκαναν κοινή δήλωση για το θέμα της προμήθειας ιρανικών πυράβλων στη Ρωσία και λένε ότι αυτό αποτελεί κίνδυνο για την απειλή για την Ευρώπη. Ο Biden σκοπεύει να συζητήσει με τον Βρετανό Πρωθυπουργό αυτήν την Παρασκευή το θέμα της άδειας, παραχώρησης άδειας στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να επιτεθούν στη Ρωσία με όπλα μεγάλης εμβέλειας, δήλωσε ο Μπλίνκεν.
Η Ρωσία πιστεύει ότι οι παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία εμποδίζουν την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, παρασύροντας άμεσα τις χώρες του ΝΑΤΟ σε σύγκρουση. Ο Τζακ Μάτλοκ ήταν ο τελευταίος πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στη Σοβιετική Ένωση. Δήλωσε ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από δυτικές χώρες λόγω της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, όπως την ονομάζει η Ρωσία, δεν πέτυχαν στο στόχο τους, αλλά έκαναν τη ρωσική οικονομία πιο αυτόνομη και ενθάρρυναν τη Μόσχα να αναπτύξει συνεργασία με τις ασιατικές χώρες, Ιράν, Κίνα, Βόρεια Κορέα. Δηλαδή έκαναν ό,τι δεν έπρεπε να κάνουν. Οι ΗΠΑ, στόχος, αν ήταν καλοί μαθητές της Βρετανίας, έπρεπε να είναι αυτός. Σε άλλη πλευρά η Ρωσία, σε άλλη η Κίνα, σε άλλη το Ιράν, σε άλλη η Κορέα. Για να τους διαχειριστεί καλύτερα. Όλος μαζί πώς θα τους διαχειριστεί. Καινούργια κόλπα αυτά. Και για να δείτε ότι παληθεύεται η άποψή μας που λέμε ότι αυτοί που κάνουν υψηλή πολιτική πολλές φορές είναι και ηλίθιοι πολιτικά, η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη να αντικαταστήσει το πετροδολάριο με άλλα νομίσματα. Αυτό ανέφερε η South China Morning Post, επικαλούμενη δήλωση του Υπουργού Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων του Σαουδικής Αραβίας, του Μπαντάρ Αλ Κουρεϊφ. Αν υιοθετήσει αυτό η Σαουδική Αραβία, θα είναι το μεγαλύτερο πλήγμα στην κυριαρχία του δολαρίου, ειδικά στο θέμα των αγοραπολισιών πετρελαίου. Πολλοί ψηφοφόροι εκτιμούν ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις θα κερδίσει, όμως σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές έχει ακόμα αρκετό έδαφος να καλύψει, λέει το ABC News, το οποίο φαίνεται ότι γέρνει προς την πλευρά των Δημοκρατικών. Και αναφέρει ότι ενώ ο Τραμπ στις δημοσκοπήσεις είχε μία διαφορά στις κρίσιμες πολιτείες 4-5 μονάδων από τον Biden, τώρα η διαφορά αυτή έχει εκμηδενιστεί και είναι περίπου ισόπαλη. Πενσιλβάνια, Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν. Και εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι, ασχέτως το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις πανεθνικά. Είχαν σήμερα μία τηλεφωνική συνομιλία ανώτερος ο ναύαρχος Σάμιουελ Παπάρο, επικεφαλής στο μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Ασίας Ειρηνικού, Ινδοπακόμ, διοίκηση Ινδοειρηνικού, με τον Γου Γιανάν, στρατηγό Γου Γιανάν, επικεφαλή της διοίκησης του Νότου Θεάτρου του Κινέζικου Στρατού. Το θέμα αυτό για πρώτη φορά αποκαθίσταται τέτοια επικοινωνία, μια γραμμή δηλαδή επικοινωνίας μεταξύ αξιωματούχων στρατιωτικών, και αυτό έγινε μετά την επίσκεψη του Τζέικ Σάλιβαν προσφάτως στην Κίνα, όπως ο Σάλιβαν είδε και τον Σι Τζίνπινγκ αλλά και τον στρατηγό Τζανγκ Γουσιά, με τον οποίο τώρα αποκατέστησαν. Και το θέμα είναι φυσικά να αποφευθεί ένας πόλεμος στην ουσία, γιατί εκεί γίνονται διάφορα και στην Ταϊβάν και στις Φιλιππίνες και σε σχέση με την συνεργασία Κίνας-Ρωσίας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι οι 328 σελίδες, έκθεση 328 σελίδων που έκανε ο Ντράγκη για την ευρωπαϊκή οικονομία και είπε, εάν δεν πάρουμε μέτρα, εάν δεν ρίξουμε στην αγορά ως Ευρωπαϊκή Ένωση 3 σχέδια Marshall, δηλαδή 800 δισεκατομμύρια ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει αργό θάνατο. Και είδαμε την πρώτη αντίδραση, μιλάει και για κοινό χρέος, και είδαμε την πρώτη αντίδραση από τη Γερμανία που είναι παίρνει αποστάσεις από τη δήλωση Ντράγκη. Επίσης υπάρχει ένα άρθρο, θα το αναφερθούμε ξανά σε αυτό, από το Forbes, που λέει ότι το ενεργειακό φιάσκο της Ευρώπης φέρνει εκλογικά σοκ, και αναφέρεται σε αυτά που είδαμε στη Γερμανία, που η Γερμανία αναγκάζεται να αναθεωρήσει την πολιτική της στο μεταναστευτικό, είπε για 6 μήνες έλεγχο συνόρων που δεν είχε, διότι βλέπει να φεύγει κάτω από το έδαφος. Όλα μαζί τα κυβερνητικά κόμματα δεν συγκέντρωσαν το ποσοστό που πήρε το AfD στη Θουρυγγία και την Σαξονία.
Πάμε τώρα και στο τελευταίο θέμα. Τώρα με την πίεση είπαμε, μας έφυγε και ο χρόνος, δεν πειράζει. Θα κάνω διπλοβάρδια στην αυτοκυριαρχία, στην αυτοπιθαρχία του χρόνου κτλ. Ζελένσκι, το Κίεβο ελπίζει οι περισσότερες από 150 χώρες θα συμμετάσχουν στη δεύτερη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη, ετοιμάζει ένα σχέδιο νίκης, θα το παρουσιάσει στον Biden, τον Τραμπ και τη Χάρης και μετά θα οριστεί η χώρα που θα γίνει η δεύτερη σύνοδος για την ειρήνη. Ο Ζελένσκι είπε στον Ιταλό Πρωθυπουργό ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα είναι έτοιμο τον Νοέμβριο. Η Μελόνη του είπε: «Σε στηρίζουμε, αλλά δεν αναθεωρούμε τη στάση μας. Εμείς δεν επιτρέπουμε και είμαστε κατά της χρησιμοποίησης όπλων στο έδαφος της Ρωσίας». Όλοι οι θερμοελεκτρικοί σταθμοί που εξυπηρετούσαν το Χάρκοβο καταστράφηκαν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμιγκάλ. Η Ουκρανία έπληξε την περιοχή της Μόσχας σήμερα με τη μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση με ντρόν στη ρωσική πρωτεύουσα, σκοτώνοντας μία γυναίκα 46 ετών, καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια και αναγκάζοντας περίπου 50 αεροπλάνα να εκτραπούν τις πορείες τους για να πάνε σε άλλα αεροδρόμια. Αυτό αντιμετωπίστηκε με έκπληξη από την Ρωσία. Είναι μια νέα πτυχή στον πόλεμο, τα μη επανδρομένα τα είπαμε. Ευτυχώς κάνει κάποια βήματα η Ελλάδα. Η Ολλανδία, λέει, ο Ολλανδός Υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς, λέει, κανένα περιορισμό στη χρήση των F-16 που σας δώσαμε. Χρησιμοποιήστε τα όπως θέλετε και όπου θέλετε και μέσα στη Ρωσία. Ο Αλί Αγμάρ Αχμαντιάν, εκπρόσωπος του Χαμενεΐ, του ανώτου ηγέτης του Ιράν και γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, έφτασε στην Αγία Πετρούπολη για συμμετοχή στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS. Πούτιν, οι μεγαλύτερες ναυτικές ασκήσεις των τελευταίων 30 ετών είναι σε εξέλιξη με τους Κινέζους, πρέπει να είμαστε για κάθε σενάριο. Η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη για οποιαδήποτε εξέλιξη και ο ρωσικός στρατός πρέπει να μπορεί να αποκρούσει στρατιωτική επίθεση από οποιαδήποτε κατεύθυνση, δήλωσε ο Πούτιν, ο οποίος παρακολουθεί τις ασκήσεις Ocean 2024 με την Κίνα μέσω της εικόνας, έτσι, με βίντεο. Πλοία του ρωσικού και του κινέζικου στρατού συναντήθηκαν στα νερά του βόρειου τμήματος του κόλπου του Μεγάλου Πέτρου κατά τη διάρκεια των ασκήσεων Ocean 2024. Το ναυτικό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας εκπροσωπείται από 4 πολεμικά πλοία και ένα σκάφος εφοδιασμού και έβαλαν κάτω τις αποστολές που θα εκτελέσουν. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ συζήτησε το Παλαιστινιακό ζήτημα και την κατάσταση των μουσουλμανικών κοινοτήτων στον κόσμο με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας Χουσέιν Ιμπραήμ Τάχα στο Ριάντ, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη. Η συμπερίληψη των κοινών πυράβλων αέρος εδάφους stand-off στο πακέτο όπλων αναμένεται να ανακοινωθεί το φθινόπωρο, ανέφεραν τρεις πηγές, αν και δεν έχει ληφθεί ακόμα τελική απόφαση. Σημειώνει το Reuters. Λέει δηλαδή ότι οι Αμερικανοί θα δώσουν αυτούς τους πυράβλους, τους AGM-158α, οι οποίοι έχουν βεληνικές, μεταφέρουν κεφαλή 450 κιλών, έχουν βεληνικές 370 χιλιόμετρων, αλλά μπορεί το βεληνικές να φτάσει μέχρι και τα 900 χιλιόμετρα και να χτυπούν την Μόσχα μέχρι και την Κασπία θάλασσα. Εάν δοθούν αυτά τα όπλα με άδεια να τα χρησιμοποιούν, τότε η εκτίμησή μου είναι ότι θα προκαλέσουν σοβαρότατες δυσκολίες στη Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο και εκεί ίσως να... Σε αυτό ίσως να οφείλεται και η μετατροπή του πυρηνικού δόγματος. Καταλαβαίνετε τι λέω, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Προσέξτε, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ πιστεύει ότι η διατήρηση της πόλης Ποκρόβσκ είναι στρατηγική σημασία για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πενταγώνου, Πάτρικ Ράιντερ, ήταν απόλυτα σαφής και δείχνει ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνει πόσο στρατηγική σημασία είναι η πόλη Ποκρόβσκ. Η πόλη αυτή πολιορκείται, είπαμε, από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν φτάσει σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλιόμετρων.
Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε σε μία ομιλία του να πετάξουν έξω από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις τις φασιστικές μονάδες, όπως ήταν το τάγμα Αζόφ. Και η Ουκρανία δήλωσε την απογοήτευσή της με διπλωματικό τρόπο, εξέφρασε την... Και τέλος ο Κιμ Γιονγκ-ουν, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, δήλωσε ότι είμαστε μια υπεύθυνη πυρηνική δύναμη, αλλά θα διπλασιάσουμε τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών μέχρι το 2030 νομίζω. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Η φίλη μας η Τασούλα στο New Jersey, μαθαίνω ότι είναι πολύ δυνατή. Προχωράμε. Σταύρο, να είσαι καλά. Λοιπόν, The Black Flag Media. The Black Flag Media. Χτυπάτε με αυτό στο YouTube και θα βγάζει το νέο κανάλι του Σταύρου που θα εκπέμπει μόνο αγγλικά. Έχει μεγάλα σχέδια, ελπίζω να τα υλοποιήσει. Η φωνή που δεν έχουμε για να παρουσιάζονται τα εθνικά μας θέματα στον αγγλόφωνο κόσμο. Και δεν έχει σημασία να βράζουμε στο ζουμί μας, να τα λέμε μεταξύ μας. Όσοι μπορείτε και έχετε επαφές σε αγγλόφωνους διπλωμάτες, αξιωματικούς ή ξέρω εγώ, ό,τι άλλο, στείλτε τα. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.